Κύριε Φασουλά, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Γεωλόγος, υπεύθυνος τμήματος γεωποικιλότητας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Και δεν θα μπορούσαμε βεβαίως να μην σας απευθύνουμε μία πρόσκληση μετά και μία πρόσφατη ομιλία που είχατε αναφορικά με την κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, όπως προσπαθούν κάποιοι να το δώσουν. Και ήταν η αφορμή να συνομιλήσουμε, να δούμε στοιχεία, τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μας, που τελικά εμείς ευθυνόμαστε, αλλά και καμιά φορά δεν το αντιλαμβανόμαστε. Νομίζω το τελευταίο το οποίο αναφέρατε είναι το σημαντικότερο, κύριε Κουμαντάκη, ότι δεν το αντιλαμβανόμαστε ή δεν θέλουμε να το αντιληφθούμε πολλές φορές. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Από την αποδοχή μιας κατάστασης. Εάν δεν αποδεχτούμε μια κατάσταση ως δεδομένη, τότε πρέπει να είναι πάρα πολύ δύσκολο να λάβουμε οποιοδήποτε μέτρο ή να έχουμε μια οποιαδήποτε αντίδραση σε αυτό το πρόβλημα. Έτσι, όντως, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μία εκδήλωση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα μείωσης των επιπτώσεων από καταστροφές που είναι κάθε χρόνο 13 Οκτωβρίου. Ο στόχος αυτής της εκδήλωσης ήταν ακριβώς μαζί με τον συνάδελφο, τον κύριο Λέανδρο από το Αστεροσκοπείο Αθηνών, να παρουσιάσουμε ακριβώς τις αλλαγές που υφίστανται στο κλίμα σήμερα, να δούμε τις αιτίες και να κατανοήσουμε ακριβώς το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι τελικά αυτός που συμβάλλει σήμερα με το μεγαλύτερο ρυθμό στην αύξηση των λεγόμενων αερίων του θερμοκηπίου, που είναι από ό,τι φαίνεται και ο σημαντικότερος παράγοντας για τις μεταβολές που βλέπουμε στο κλίμα. Ποιες είναι εκείνες οι μεταβολές, κύριε Φασουλάκη? Θέλω να πάμε κατευθείαν στο αποτέλεσμα. Ποια είναι εκείνα τα σημάδια που θα πρέπει να μας κάνουν να σκεφτούμε, να αναλογιστούμε το τι έχουμε επιφέρει τελικά στο περιβάλλον και ότι θα πρέπει σιγά σιγά να αλλάξουμε νοοτροπία και στάση απέναντι στο φυσικό μας πυρήνα? Σήμερα υπάρχουν ορισμένες αδιαμφισβήτητες μετρήσεις. Πραγματικές μετρήσεις. Βλέπουμε και κάποια σχετικά διαγράμματα, ναι, τα οποία μας στείλατε και σας ευχαριστώ για μία ακόμα φορά γι' αυτό. Μήπως καταφέρουμε τελικά να εξηγήσουμε κάποια πράγματα καλύτερα και στους τηλεθεατές? Ναι, νομίζω ότι αυτά τα διαγράμματα θα βοηθήσουν λίγο στη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί εδώ και μερικά χρόνια και σε επίπεδο κοινωνικών δικτύων αλλά και σε επίπεδο ιστοσελίδων σχετικά με τις αιτίες και τις μεταβολές που βλέπουμε στο κλίμα. Το διάγραμμα το οποίο παρουσιάζεται δείχνει την μεταβολή του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα τα τελευταία 1 δισεκατομμύριο χρόνια. Θα έλεγα ότι η σημαντική καμπύλη είναι αυτή η σκούρα μπλε, η οποία δείχνει ότι πριν από 400-500 εκατομμύρια χρόνια, για παράδειγμα, είχαμε θέλετε να σηκωθείτε να μας τη δείξετε, θέλετε να δούμε ποια ακριβώς είναι η καμπύλη αυτή? Θα έλεγα ότι η σημαντική καμπύλη είναι αυτή εδώ που αφορά σε πραγματικές μετρήσεις και όχι σε μοντέλα. Αυτή λοιπόν η καμπύλη. Με το μπλε χρώμα δηλαδή. Μπλε χρώμα, δείχνει ακριβώς ότι πριν από 450-500 εκατομμύρια χρόνια είχαμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και από εκεί και μετά βλέπουμε ότι αρχίζει και πέφτει δραματικά και φτάνουμε περίπου στα 300 εκατομμύρια χρόνια, που είναι μια από τις χαμηλότερες συγκεντρώσεις διοξιδίου του άνθρακα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Αυτό σημαίνει εποχή παγετώνων. Ακριβώς εδώ στα 300 εκατομμύρια χρόνια είχαμε την προπροηγούμενη εποχή παγετώνων. Ο λόγος για τον οποίο έπεσε τόσο απότομα το διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα είναι η εμφάνιση των φυτών και η φωτοσύνθεση. Τα φυτά λοιπόν από τα 400 περίπου εκατομμύρια χρόνια και μετά αρχίζουν να αναπτύσσονται και στη θάλασσα αρχικά και στη συνέχεια στην ξηρά. Μέσω της φωτοσύνθεσης αρχίζουν να απορροφούν διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Αναπτύσσονται σε πολύ μεγάλο βαθμό την περίοδο του λιθαθρακοφόρου, όπως λέμε. Είναι μια τεράστια εξάπλωση των φυτών και της βλάστησης, με αποτέλεσμα να πέσει το διοξίδιο του άνθρακα σε πολύ χαμηλά επίπεδα και σε συνδυασμό με άλλα φαινόμενα να οδηγηθούμε σε μια μεγάλη περίοδο παγετών. Και αν ακολουθήσουμε αυτή την καμπύλη, θα δούμε ότι εδώ γύρω στα τελευταία 200 με 100 εκατομμύρια χρόνια είχαμε πάλι μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση, που είναι η εποχή των δεινοσαύρων. Πάρα πολύ ζεστό κλίμα, γιατί ξέρετε, η αύξηση ακριβώς του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα είναι αυτή που λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου, ενός φυσιολογικού φαινομένου, το οποίο κρατάει σταθερή και τη θερμοκρασία κανονικά στην επιφάνεια της γης και δεν παγώνει η γη κατά τη διάρκεια της νύχτας όταν δεν. Αν και έχω και μια ερώτηση αντίλογο, θα σας την κάνω σε λίγο μόλις τελειώσετε. Όταν όμως αυξηθεί πάρα πολύ το διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, τότε πλέον κρατάει περισσότερη ενέργεια από ό,τι κανονικά θα έπρεπε να κρατάει, με αποτέλεσμα να αυξάνει τη θερμοκρασία στην επιφάνεια της γης. Είχαμε την εξάπλωση των παγετώνων, των δεινοσαύρων, εκείνη την περίοδο, και μετά βλέπουμε εκεί κάπου στα 70 εκατομμύρια χρόνια αρχίζει να πέφτει πάλι το διοξίδιο του άνθρακα. Και ερχόμαστε στο σήμερα στο μηδέν. Στην τελευταία, δεν είναι στο μηδέν, είναι περίπου στα 300. Ήταν η τελευταία παγετώδης περίοδο που είχαμε πριν από 200.000 χρόνια, που είχαμε μια από τις χαμηλότερες συγκεντρώσεις διοξιδίου του άνθρακα. Και στη συνέχεια αυτό αρχίζει και ξανά ανεβαίνει.
Αυτή την περίοδο που είχαμε τη μεγάλη πτώση, είχαμε κάποια άλλα γεωλογικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα τη δημιουργία όλων των μεγάλων οροσειρών πάνω στον πλανήτη, οι οποίες είναι φυσικές διαδικασίες που δεσμεύουν διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και το αποθέτουν στο βυθό των ωκεανών μέσω της διάβασης. Ξέρετε τι λένε πολύ όμως. Είναι φυσικές διεργασίες αυτές. Κύριε Φασουλά, ότι τελικά το πρόβλημα δεν είναι το διοξείδιο του άνθρακα, αλλά είναι οι υδρατμοί που σχηματίζονται και εκεί. Εκεί είναι, νομίζω, ο αντίλογος και θέλω την απάντησή σας. Αυτό δεν ισχύει. Όντως, οι υδρατμοί είναι ένα από τα αέρια που υπάρχουν στη μεγαλύτερη συγκέντρωση μέσα στην ατμόσφαιρα. Οι υδρατμοί όμως είναι αποτέλεσμα της αύξησης της θερμοκρασίας. Δεν είναι αιτία για την αύξηση της θερμοκρασίας. Έχουμε υδρατμούς γιατί έχουμε μεγάλη θερμοκρασία. Αν δεν έχουμε μεγάλη θερμοκρασία, δεν έχουμε εξάτμιση και άρα δεν έχουμε υδρατμούς. Άρα, σύμφωνα με την επιστήμη, η συγκέντρωση των υδρατμών στην ατμόσφαιρα είναι αποτέλεσμα της αύξησης θερμοκρασίας. Επίσης, να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι υδρατμοί δεν υπάρχουν με την ίδια συγκέντρωση σε όλη την ατμόσφαιρα. Υπάρχουν περιοχές που η υγρασία είναι ελάχιστη στην ατμόσφαιρα, όπως στους πάγους. Εκεί που έχουμε τους πάγους στις πολιτικές περιοχές και στην Ανταρκτική, έχουμε μια από τις χαμηλότερες συγκεντρώσεις υδρατμών. Ενώ στους τροπικούς, για παράδειγμα, έχουμε μια από τις μεγαλύτερες. Συν το γεγονός ότι οι υδρατμοί παραμένουν μόνο 9 μέρες στην ατμόσφαιρα. Άρα δεν επιφέρουν τόσο μεγάλη αλλαγή σε μακροχρόνια βάση όσο το διοξείδιο του άνθρακα που μένει αιώνες στην ατμόσφαιρα. Η αύξηση του ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα προκαλεί την κλιματική αλλαγή, αυτό που συζητάμε τώρα. Νομίζω ακριβώς ότι είναι ο παγκόσμιος κύκλος του άνθρακα. Το διάγραμμα ακριβώς απεικονίζει την πραγματική κατάσταση σήμερα, ποιοι εκπέμπουν δηλαδή διοξείδιο του άνθρακα, ποιοι αφορροφούν και τις αιτίες. Τις πηγές από τις οποίες έχουμε αυτή την εκπομπή. Από το 2008 έως το 2017 είναι το συγκεκριμένο. Πραγματικές μετρήσεις. Είναι πραγματικές μετρήσεις. Για περιγράψτε μας. Βλέπουμε λίγο. Για παράδειγμα ότι αυτό το βελάκι μας δείχνει την ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα που εκλείεται στην ατμόσφαιρα κάθε χρόνο σε γιγατόνους. Βλέπουμε ότι από την καύση του απολυθωμένου διοξιδίου του άνθρακα, δηλαδή πετρελαίου, για άνθρακα και φυσικού αερίου, εκλείονται το χρόνο 34 γιγατόνοι. Γιγατόνοι. Τεράστια ποσότητα. Τεράστια ποσότητα. Αντίστοιχα, 5 γιγατόνοι εκλείονται εξαιτίας αλλαγής της χρήσης γης. Για παράδειγμα, με το λιώσιμο των παγετώνων στην Ανταρκτική, τα αιώνια παγωμένα εδάφη αρχίζουν να εκλείουν διοξίδιο του άνθρακα που έχουν αποθηκεύσει στο εδαφός τους. Και αυτό προσθέτει 5 γιγατόνους. Στη συνέχεια, η δράση όλων των ζωντανών οργανισμών, δηλαδή των δέντρων, του φυτοπλανκτόνου μέσα στους ωκεανούς, όλων αυτών των οργανισμών που απορροφούν διοξίδιο του άνθρακα, απορροφούν 12 γιγατόνους. Και επίσης οι ωκεανοί, σαν θαλάσσιος χώρος, απορροφούν άλλους 9. Το τελικό άθροισμα από αυτό το σύλλογο των φυσικών διεργασιών είναι ότι 17 γιγατόνοι κάθε χρόνο προστίθονται σαν πλεόνασμα στην ατμόσφαιρα. Και κυρίως προέρχονται από τη χρήση αυτού που λέμε απολιθωμένου διοξειδίου του άνθρακα, δηλαδή χρήση ντρογών ανθράκων, που είναι στην σίγουρα ουσία κάποιος. Οι ανθρωπογενείς ροές. Η χρήση δηλαδή από τον άνθρωπο όλων αυτών των ορυκτών καυσίμων. Σίγουρα το επόμενο ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος μετά και από αυτά τα πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που μας σκιαγραφούν το τι ακριβώς συμβαίνει στην γη. Να αναρωτηθεί τι πρέπει να κάνω τώρα, πώς μπορώ να σώσω την παρτίδα, πώς μπορώ να σώσω την κατάσταση. Πριν πάμε σε αυτό όμως, δεν ξέρω αν έχουμε άλλη σχετική κάρτα να δείξουμε. Νομίζω έχουμε άλλη μία. Ναι, θέλω αυτή να νομίζω είναι πολύ παραστατική και ουσιαστικά μας, εξηγεί όλο αυτό το μύθο ότι και παλιότερα εξαιτίας φυσικών φαινομένων είχαμε μεγάλη συγκέντρωση του διοξιδίου του άνθρακα. Αυτές εδώ είναι πραγματικές μετρήσεις συγκέντρωσης διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα τα τελευταία 800.000 χρόνια. Περιλαμβάνουν και τις παγετώδεις και τις μεσοπαγετώδεις περιόδους που ήταν ουσιαστικά κάπου σε αυτό το διάγραμμα. Μάλιστα. Και προέρχονται από τις γεωτρήσεις που έχουμε κάνει στους παγετώνες της Ανταρκτικής, που μέσα στους πάγους έχει απολυθωθεί και έχει απομονωθεί όλη η κατάσταση της ατμόσφαιρας σε παλιότερες εποχές. Όπως βλέπουμε από αυτό το διάγραμμα, ποτέ στο παρελθόν η συγκέντρωση του διοξιδίου του άνθρακα δεν ξεπέρασε τα 300 μέρη στο εκατομμύριο. Και αν δούμε σήμερα, που είναι το τέλος εδώ, ξαφνικά έχουμε ένα τεράστιο άλμα που φτάνει στα 407 και σήμερα είμαστε στα 415. Ποτέ λοιπόν, στο πρόσφατο παρελθόν, που δεν υπήρχε άνθρωπος και ανθρώπινη δραστηριότητα, σωστά, δεν ξεπεράσαμε με φυσικές αιτίες τα 300 μέρη στο εκατομμύριο. Ξαφνικά, στο σήμερα, στο μηδέν, βλέπετε εδώ, έχουμε μια απότομη εκτείναξη. Στο 407, και αυτή η εκτείναξη 415 είναι σήμερα, που σημαίνει και ένας βαθμός αύξηση της παγκόσμιας ετήσιας θερμοκρασίας από την προβιομηχανική περίοδο. Αυτό έχει ξεκινήσει από το 1950 και μετά. Πάμε και στην επόμενη κάρτα. Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα και μας αναφέρει σήμερα ο κύριος Φασουλάς. Αυτή η κάρτα δείχνει ακριβώς την αναλογία σε εκπομπές
ρήπων έτσι και διοξιδίου, και διοξιδίου του άνθρακα. Μέσα από διάφορες φυσικές διεργασίες, τα ηφαίστεια. Πολύ χαμηλά σε ποσοστό. Η διάβρωση των πετρωμάτων, μια φυσική διεργασία, και η παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα μέσα από κάποιες διαδικασίες μεταμόρφωσης, όπως λέμε, γεωλογικές. Βλέπετε τα ποσοστά. Αυτό εδώ απορροφά στην ουσία. Αυτά εδώ προσθέτουν και με το κόκκινο χρώμα βλέπετε τουλάχιστον 10 φορές περισσότερες. Για τα καυσαέρια των οχημάτων. Από τη χρήση των υδρογονανθράκων και των γεαθράκων. Άρα νομίζω ότι η αιστεία μόλυνσης του όλου θέματος και η ρίζα του κακού σε αυτό που λέμε κλιματική κρίση αλλαγή έγκυται στον τρόπο μεταφορά μας, στο ότι κυκλοφορούν οχήματα στον και τρόπο καταναλώνουμε. Γενικότερα, γιατί ξέρετε, έτσι, ο τρόπος ζωής μας είναι βασισμένος στη χρήση αυτών των ορυκτών καυσίμων και πρώτων υλών. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να μειώσουμε τα ρούχα μας, μέχρι το να κινηθούμε, μέχρι το να παράξουμε ενέργεια. Αυτό σημαίνει πραγματικά ότι έχοντας πλέον αποδεχτεί αυτό το γεγονός, μιλάμε για πραγματικές πλέον μετρήσεις και συμφωνεί η απόλυτη πλειοψηφία των επιστημόνων σχετικών με το αντικείμενο. Δεν μιλάμε για φιλόσοφους ή άλλους επιστήμονες, μιλάμε για τους σχετικούς με το αντικείμενο. Είναι πλέον αποδεκτή η αλλαγή και σήμερα πλέον μιλάμε για κρίση, όπως το αναφέρατε. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία κρίση, γιατί όπως έχουν ανακοινώσει κορυφαίοι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο, εάν ξεπεράσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό, τότε πλέον πάμε σε μία κρίση η οποία είναι αυτοτροφοδοτούμενη. Αυτοτροφοδοτούμενη. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε από ένα σημείο και μετά, δεν θα αλλάζει εύκολα για μεγάλο διάστημα. Δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Πολύ, πολύ σύντομα, δεν ξέρω αν βλέπουμε κάτι το αξιοσημείωτο σε συγκεκριμένη κάρτα. Αυτό αφορά στη χώρα μας. Αφορά στη πολύ, χώρα πολύ μας. Σύντομα, ναι. Είναι μία μελέτη που έκανε η Τράπεζα της Ελλάδος το 2010 και προσπάθησε να εκτιμήσει μέσα από διάφορα σενάρια το κόστος για τη χώρα μας, εάν δεν αντιδράσουμε στις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές. Και βλέπουμε εδώ διάφορα σενάρια, από το σκούρο το χρώμα που είναι το σενάριο να μην κάνουμε τίποτα, μέχρι το σενάριο να αρχίσουμε να μετριάζουμε τις αιτίες, που ξέρετε ο μετριασμός των αιτιών σημαίνει να περιορίσουμε τις εκπομπές, αλλά αυτό είναι ένα παγκόσμιο γεγονός, είναι μια παγκόσμια δράση. Δηλαδή εμείς και να περιορίσουμε τις εκπομπές, δεν θα επιδράσουμε τόσο σημαντικά στο φαινόμενο, γιατί είναι κυρίως οι μεγάλες χώρες, Κίνα, Αμερική, Ινδία. Αυτές που επιβαρύνουν την όλη κατάσταση. Οι οποίες επιβαρύνουν περισσότερο σε παγκόσμιο κλίμακα. Και βλέπουμε ότι ουσιαστικά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι το πορτοκαλί σενάριο που είναι η προσαρμογή. Εάν όμως δεν κάνουμε τίποτα, λέει η μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδας, το 2000% το κόστος, το ετήσιο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή είναι 6% του ΑΕΠ. 6% του ΑΕΠ. Δηλαδή, όσο δεν είναι το άθροισμα για την υγεία και την παιδεία, το ετήσιο. Καθίστε παρακαλώ. Και μας λέει ότι μόνο εάν προσαρμοστούμε θα μπορέσουμε να περιορίσουμε σε ένα ποσοστό 2% περίπου αυτό το κόστος. Θέλω πολύ πολύ σύντομα, γιατί θα πρέπει να πάμε και στην αίθουσα Ελευθέρως Βενιζέλος, στη Λότζια, να δούμε, γιατί έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Φασουλά. Πείτε μου με λίγες λέξεις, αν μπορείτε να το περιγράψετε, υπάρχουν και κάποιες αντικρουόμενες απόψεις που λένε ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Δεν υπάρχει κλιματική κρίση. Τι απαντάτε σε αυτούς? Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν πλέον μετρήσεις. Μετρήσεις. Έχουμε καθαρές μετρήσεις, απόλυτα αξιόπιστες και για την αύξηση της θερμοκρασίας και για τις συγκεντρώσεις διοξείδιου του άνθρακα, και όλα αυτά πλέον τα βλέπουμε έμπρακτα. Βλέπουμε την υποχώρηση των παγετώνων χρόνο με το χρόνο, και αυτό μιλάμε σε παγκόσμια κλίμακα, όχι μόνο σε μια περιοχή, αλλά σε παγκόσμια κλίμακα. Παρατηρούμε την αύξηση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της γης, που την καταγράφουμε σε όλη τη γη, αλλά κυρίως στη θάλασσα. Αυτό είναι το σημαντικότερο, διότι οδηγεί σε πάρα πολλά προβλήματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά, άλλες μορφές κρίσης. Και ξέρετε, οι επιστήμονες του ΟΗΕ αναφέρουν ότι η σημαντικότερη απειλή για τις σύγχρονες κοινωνίες είναι οι επιπτώσεις, οι καταστροφές από την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές γενικότερα καταστροφές, που ευθύνονται για τη φτώχεια, ευθύνονται για πολέμους και ευθύνονται και για μεταναστεύσεις. Σωστά. Και αυτά είναι τα κορυφαία ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα. Κύριε Φασουλά, πραγματικά σας ευχαριστώ για όλα τα στοιχεία τα οποία μας παραθέσατε και δείξαμε στους τηλεθεατές, έτσι για να πάρουμε μια γεύση και όσο μπορούμε να συνετιστεί ο καθένας ξεχωριστά από το δικό του μετερίζει, μπας και μειώσουμε τους συγκεκριμένους δείκτες και εξαλειφθεί λίγο από γύρω μας το κομμάτι της κλιματικής κρίσης, κλιματικής αλλαγής. Θέλω να σας ευχαριστήσω σίγουρα, πάρα πολύ για μια ακόμα σίγουρα φορά. Έχετε δίκιο, ο καθένας μας μπορεί λίγο-λίγο να βοηθήσει, έτσι, αλλά πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας ή τη φιλοσοφία. Να είστε μας καλά, θα τα ξαναπούμε, επιφυλάσσουμε, θα τα πούμε πολύ σύντομα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.